Ζημιές λόγω της μεγάλης έντασης των καταιγίδων και της υψηλής στάθμης νερού, κυρίως σε ακροτικές καλλιέργειες της Ηλίας, άφησε μέχρι στιγμής πίσω της κακοκαιρία που πλήττει εδώ και 24 ώρες στη Δυτική Ελλάδα και τα 7 νησά και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Σε γενικές γραμμές πάντως ο νομός φαίνεται ότι άντεξε το πρώτο μεγάλο κύμα βροχών και θυελωδών ανέμων του φετινού χειμώνα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα στο νομό μας, στην περιοχή μας. Τα μηνύματα και εικόνα που λαμβάνω από διάφορα σημεία σε όλη την Ηλία είναι ότι έχουν λειτουργήσει τόσο πολύ καλά το αποστρακιστικό δίκτυο του ΓΟΕΒ, όσο φυσικά και οι καθαρισμοί σε επίπεδο ποταμών. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε την εξέλιξη των φαινομένων, είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε σε επιφυλακή. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν για ακόμα μια φορά στον πολύπαθο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, όπου χωράφια και αγροτικοί δρόμοι και πάλι πλημμύρισαν. Ωστόσο, κανένα πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε σε κάποιον οικισμό, όπως πριν από 15 μήνες με το πέρασμα του Ιαννού. Τα μόνα ίσως μικροπροβλήματα, θα μπορούσα να πούμε, ότι εντοπίζονται στην περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, στο ΔΟΕΒ συγκεκριμένα με του Δίων. Ειδικότερα υπήρχαν κάποια μικρά προβλήματα στην μπούκα του νεοχωρίου, όπου εκεί πέρα πήγε μηχάνημα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας προκειμένου να κάνει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, καθώς επίσης προβλήματα υπήρχαν πάλι στο ΔΟΕΒ του Δίων και ειδικότερα στη θέση Μπρινιά, στο σημείο που εκεί πέρα διακλαδίζεται μια αποστρακιστική τάφρος με το ποταμό Βέργα. Η περιοχή που επλήγει περισσότερο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι μέχρι στιγμή στο νησί της Ζακύνδου. Εκεί δρόμοι χωριών μετατράπηκαν σε ποτάμια και κάτω ληστείς σε πλαγιές λόφων που υποχώρησαν έκοψαν την πρόσβαση των οχημάτων σε αρκετά σημεία. Είναι 90 πόντους αυτή τη στιγμή το σπίτι μέσα με νερό. Έξω, στην αυλή, είμαι 1,5 μέτρο. Θα ακολουθήσει η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και συνιστούμε στους φίλους οδηγούς να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Πραγματικά, η ποσότητα του νερού που έπεσαν στο νησί ήταν τεράστιες. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο νησί εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας, ενώ οι μαθητές δεν θα μεταβούν στις σχολικές μονάδες ούτε την Παρασκευή.